Δεν είναι η πρώτη φορά που η Βουλή συζητά και αποφασίζει για την ενσωμάτωση οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση και των μεταφορών. Η πολιτική αυτή για την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων στην Ελλάδα ακολουθεί την αντίστοιχη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική που συναποφασίζεται από τα κράτη-μέλη για να διασφαλιστούν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Η προώθηση της πολιτικής απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών είναι γεγονός δεν ολοκληρώθηκε με ένα βήμα, αλλά γίνεται τμηματικά. Προωθήθηκε μια μεγάλη δέσμη ευρωπαϊκών οδηγιών και πακέτων σιδηροδρομικής πολιτικής που είχαν ως στόχο το βαθμίο διαχωρισμό υποδομής και χρήσης και τη βαθμία άρση όλων των φραγμών και την υλοποίηση της ενιαίας σιδηροδρομικής αγοράς. Αρχικά προωθήθηκε η οδηγία 440 του 1991 ακόμη, που έκανε λόγο για τον λογιστικό διαχωρισμό μεταξύ της υποδομής και της εκμετάλλευσης. Επόμενο ουσιαστικό βήμα στην προώθηση της απελευθέρωσης ήταν ένα σύνολο από ευρωπαϊκές οδηγίες που βασίστηκαν και επεξέτειναν την οδηγία του 440 του 1991. Πρόκειται για τις οδηγίες που συμπυκνώθηκαν και ήταν γνωστές ως το πρώτο σιδηροδρομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απελευθέρωσε τις διασυνοριακές μεταφορές φορτίων σε ένα τμήμα των δικτύων μεταφοράς που είναι γνωστό ως διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφοράς φορτίων, το οποίο συνιστά το 50% των σιδηροδρομικών δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 80% της συνολικής κίνησης. Ακολουθεί ένα δεύτερο πακέτο. Ένα σύνολο οδηγιών που γίνονται γνωστές ως το δεύτερο σιδηροδρομικό πακέτο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο εισάγει την πλήρη απελευθέρωση όλων των εμπορευματικών σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιάννη, εγώ κλείσω το λίγο, κύριε Καζόπη. Ναι. Ακούγεται τώρα. Ακούγεται. Από τις αρχές του 2007. Επόμενο βήμα, το τρίτο σιδηροδρομικό πακέτο, όπου εισάγεται η απελευθέρωση των διεθνών επιβατικών μεταφορών από το 2010. Την περίοδο αυτή προωθούνται οδηγίες, το τέταρτο πακέτο όπως λένε, που αφορούν τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου, που ουσιαστικά ενοποιούν όλες τις προηγούμενες οδηγίες. Στις παρούσες οδηγίες προβλέπονται βήματα στην πλήρη απελευθέρωση με πρόβλεψη των προϋποθέσεων διαλειτουργικότητας, την τεχνική εναρμόνιση με κάποιες εξαιρέσεις. Ως βασικό επιχείρημα για την προώθηση της απελευθέρωσης των σιδηροδρομικών μεταφορών, που και σήμερα ακούστηκαν εδώ, προβάλλεται τις αδυναμίες των κρατικών μονοπωλίων, το υψηλό κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η απελευθέρωση των εμπορευματικών μεταφορών έχει προηγηθεί της απελευθέρωσης των επιβατικών μεταφορών. Βασικός στόχος της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους σιδηροδρόμους είναι η πολιτική της απελευθέρωσης. Συνιστά βέβαια τη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς σιδηροδρομικών δραστηριοτήτων, στην οποία να μπορούν να επενδύσουν απρόσκοπτα οι μονοπωλιακοί όμιλοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τώρα αναδεικνύεται από την εμπειρία που υπάρχει μια αγορά σιδηροδρομικών μεταφορών που σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχεται από μια μικρή ομάδα μονοπωλιακών ομίλων. Ανάμεσα σε αυτούς, κυρίαρχη θέση καταλαμβάνουν τα πρώην κρατικά μονοπόλια της Γερμανίας και Γαλλίας, που μετά την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές μεταφορές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας μύθος πάλι που υπάρχει για την απελευθέρωση εστιάζει στα μεγάλα πλεονεκτήματα για το επιβατικό κοινό, για τον λαϊκό καταναλωτή. Και σήμερα ακούστηκαν εδώ αυτά τα επιχειρήματα. Η εξέλιξη των τιμολογίων των σιδηροδρομικών μεταφορών σε διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τη θέση για δήθεν μείωση των τιμών των εισιτηρίων λόγω ανταγωνισμού σε μια απελευθερωμένη αγορά είναι τελείως αντίθετη. Η αύξηση των τιμολογίων σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι από 15 έως 40%. Από την εξέλιξη αποτυπώνεται με σαφήνεια η απόλυτη αδυναμία του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής να ικανοποιήσει τις λαϊκές ανάγκες.
Οι κρατικές επιχειρήσεις, ακόμα και όταν λειτουργούν σε καθεστώς μονοπωλίου, βέβαια, δεν προσφέρουν υπηρεσίες σε χαμηλή τιμή, αφού στην πραγματικότητα υπάρχουν για να διασφαλίζουν τη διευρυμένη αναπαραγωγή του κεφαλαίου και περισσότερο ή λιγότερο εμφανώς λειτουργούν με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Η ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρομικών μεταφορών και η υιοθέτηση του στόχου της κερδοφορίας του κεφαλαίου, που είναι επενδυμένος στους σιδηροδρόμους, οδηγεί νομοτελειακά στην αύξηση των τιμών των εισιτηρίων. Σημειώνουμε ότι τα εργασιακά και μισολογικά δικαιώματα των εργαζομένων στους σιδηρόδρομους είναι στον προκρούστη του ανταγωνισμού. Και προχθές σε μια επιτροπή που ρωτήσαμε τον κύριο Υπουργό να μας πει ποια είναι η θέση του για την υπογραφή του συλλογικής σύμβασης που και σήμερα είχαν κινητοποίηση οι εργαζόμενοι, δεν απάντησε. Όπως επίσης βέβαια δεν απάντησε και στην αφαίρεση του ποσοστού των αποζημιώσεων στους εργαζόμενους από το 2011 έως το 2014. Η απολύση, μετατάξη, σημειώσεις των μισθών, η μη υπογραφή συλλογικής σύμβασης είναι τα καλά της απελευθέρωσης, δηλαδή της παραχώρησης στους μονοπωλιακούς ομίλους που απαιτούν φτηνό εργατικό δυναμικό. Πολιτική της απελευθέρωσης των μεταφορών, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κοινή και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να κρυφτεί, αλλά η χαρά δεν την αφήνει. Δεν τον αφήνει, γιατί και προηγουμένως εδώ η εισηγήτρια ήταν πολύ χαρούμενη για το νομοσχέδιο. Ανεξάρτητα των επιμέρους διαφορών, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ο συλλογικός εκφραστής των επιχειρηματικών ομίλων αποφασίζει και υλοποιείται από όλους. Αποτελεί πραγματικό σκάνδαλο η παραχώρηση στο μονοπωλιακό κεφάλαιο για εκμετάλλευση αυτών των κολοσσιαίων επενδύσεων που πληρώθηκαν από τον ελληνικό λαό, είτε μέσω άμεσων δημόσιων δαπανών, είτε μέσω της εκποίησης της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ, που σε τελευταία ανάλυση είναι λαϊκή περιουσία. Οι οδηγίες προωθούν αυτή τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της άρχουσας τάξης της χώρας μας για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών. Με αυτές αυξάνεται η λειτουργική δυνατότητα επιχειρήσεων να δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και μειώνεται το κόστος για αυτές, όπως τα ενιαία πρότυπα, πιστοποιήσεις και άλλα. Ο στόχος, οι προσοδοφόρες γραμμές μεταφοράς εμπορευμάτων στον άξονα Πάτρας Αθήνας Θεσσαλονίκης. Αυτές θα γίνουν αντικείμενο ανταγωνισμών για μεγάλους ομίλους, να προωθεί την ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ενιαίο σιδηροδρομικό δίκτυο. Διαχωρίζεται παραπέρα το δίκτυο από τις εταιρείες που το χρησιμοποιούν. Δίκτυο που κατασκευάζεται με πόρους του ελληνικού λαού θα χρησιμοποιείται και θα σχεδιάζεται κατά βάση για τις προσοδοφόρες εμπορευματικές μετακινήσεις από τα λιμάνια προς την Ευρώπη. Ο παραλογισμός της απελευθέρωσης είναι ο διαχωρισμός του δικτύου από τον χρήστη. Η αδυναμία ολοκληρωμένης διαχείρισης του δικτύου του μεταφορικού έργου. Για το τροχαίο υλικό διευκολύνεται πάλι η χρήση του τροχαίου υλικού που χρησιμοποιείται και αλλού, για να διευκολύνονται έτσι οι όμιλοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατακαιρματίζεται το μεταφορικό έργο σε πολλές διαφορετικές εταιρείες στις προσοδοφόρες γραμμές. Και βέβαια είπαμε για την πίεση που υπάρχει στα δικαιώματα των εργαζομένων. Καμιά βελτίωση για το λαό από την απελευθέρωση των σιδηροδρόμων δεν θα υπάρξει. Παντού θα έχουμε αύξηση των εισιτηρίων και βέβαια στις ώρες αιχμής θα έχουμε μια μείωση των δρομολογίων. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι στην Επιτροπή ο κύριος Υπουργός για το μετρό έλεγε ότι μειώνουμε τον χρόνο σε 4 λεπτά και ο χρόνος, όπως είναι γνωστό και τον βλέπουμε όλοι καθημερινά, είναι από 7 και 8 λεπτά. Το ίδιο βέβαια θα γίνεται και στις σιδηροδρομικές γραμμές, γιατί πάνω απ' όλα θα είναι το κέρδος. Κερδισμένοι θα είναι οι όμιλοι που θα επενδύσουν στις σιδηροδρομικές μεταφορές, οι μεταφορικές αλυσίδες και βέβαια όλοι αυτοί που θέλουν την Ελλάδα κόμβο των μεταφορών. Σημειωμένοι θα είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο, ο ελληνικός λαός που θα δει την αύξηση των τιμών στα εισιτήρια.
Η συνδυασμένη ικανοποίηση των μεταφορικών αναγκών των εργαζομένων δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη διασφάλιση του καπιταλιστικού κέρδους και τον ευρωμονόδρομο της άρχουσας τάξης. Στον καπιταλισμό, οι γρήγορες συγκοινωνίες θα επιβαρύνουν τον εργαζόμενο ως επιβάτη και ως φορολογούμενο, θα βασίζονται στην ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων, θα λειτουργούν συχνά μόνο όπου συμφέρουν τα μονοπόλια. Η κάλυψη των συνδυασμένων λαϊκών αναγκών για καθολικές, φτηνές, ποιοτικές, ασφαλείς μετακινήσεις και μεταφορές προϋποθέτει υποδομές μέσα και διεξαγωγή των μεταφορών να λειτουργήσουν συνολικά με κοινωνική ιδιοκτησία, κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Οι μεταφορές μπορούν να λειτουργήσουν συνολικά με αυτό το χαρακτήρα μόνο με την παράλληλη κυριαρχία της κοινωνικής ιδιοκτησίας, του κεντρικού σχεδιασμού και του εργατικού ελέγχου στο σύνολο των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής. Ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας στη βάση της κοινωνικής ιδιοκτησίας των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής δίνει προτεραιότητα στις μαζικές μεταφορές σε σχέση με τις ατομικές, στη σταθερή τροχιά για το υπηρετικό τμήμα της χώρας. Σχεδιάζει μεταφορές με κριτήριο τη συνδεδεμένη και συμπληρωματική δράση όλων των μορφών μεταφοράς με στόχο τη γρήγορη και φτηνή μετακίνηση προσώπων και προϊόντων, την εξοικονόμηση ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος, τη σχεδιασμένη ανάπτυξη για εξάλληψη της περιφερειακής ανισομετρίας, τον πλήρη έλεγχο της άμυνας και ασφάλειας του ίδιου του κράτους. Προϋπόθεση στην πραγματοποίηση των στόχων στην ανάπτυξη των μεταφορών είναι ο σχεδιασμός των ανάλογων υποδομών, λιμάνια, αεροδρόμια, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, σιδηροδρομική σταθμή, οδικοί άξονες και της βιομηχανίας παραγωγής μεταφορικών μέσων. Μόνο έτσι επιτυχάνεται η ικανοποίηση των ολοένα διευρυνόμενων κοινωνικών αναγκών και η απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων της κοινωνίας που τώρα στενάζουν κάτω από τις καταληστικές σχέσεις παραγωγής. Και βέβαια το ζήτημα δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και κοινωνικοπολιτικό. Προϋποθέτει ρήξη και ανατροπή στο επίπεδο της εξουσίας για να επιβληθεί η κατάργηση των μονοπωλίων της μεγάλης καταληστικής ιδιοκτησίας. Αυτή είναι η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Αυτή συνάδει με τις ανάγκες του ίδιου του λαού μας. Γι' αυτό ψηφίζουμε κατά επί της αρχής και επί των άρθρων του συγκεκριμένου νομοσχεδίου.